Αναλαμβάνουν από αύριο καθήκοντα οι τρεις ιδιώτες αναισθησιολόγοι στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και για χρονικό διάστημα 3 μηνών, όπως είχε ανακοινώσει από το Ηράκλειο ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξέλιξη που σημαίνει ότι αυξάνονται σε 4 από 2 τα χειρουργικά τραπέζια. Εν μέρη λύνει κάποια προβλήματα, αλλά όχι γενικότερα τα προβλήματα της υγείας. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν πολύ σοβαρότερα προβλήματα και στο Βενιζέλιο και στα άλλα νοσοκομεία. Και δηλαδή να κλείσουν και άλλα τμήματα. Βεβαίως, σταδιακά παθολογικές κλινικές είναι στα όρια ουσιαστικά να μην αντέχουν πια το εφημεριακό βάρος. Ήδη συζητιέται από ορισμένους παθολόγους, μην αντέχοντας πια τις εφημερίες και το εφημεριακό βάρος, να παραιτηθούν. Για μια προσωρινή λύση έκαναν λόγο γιατροί και εργαζόμενοι στο Βενιζέλιο, οι οποίοι κρούν το καμπανάκι του κινδύνου, και για άλλες κλινικές λόγω της υποστελέχωσης. Από αύριο θα έρθουν οι ιδιώτες με το μπλοκάκι για να λυθεί το θέμα του αναισθησιολογικού, αλλά το θέμα και εκεί πέρα είναι όντως για ένα τρίμηνο και θα πρέπει όμως να μας πει κάποιος πώς θα λυθεί και το θέμα με το υπόλοιπο προσωπικό, το οποίο δεν υπάρχει. Βασικά αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους παθολόγους. Οι παθολόγοι είναι και αυτοί ένα είδος προς εξαφάνιση. Οι νοσηλευτές το ίδιο. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Υγείας διαμηνεί ότι κανείς και τίποτα δεν θα σταματήσει με τις πράξεις ή τις παραλήψεις του την ομαλή λειτουργία του Βενιζελίου και ότι δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα στο πλαίσιο του νόμου προκειμένου όλοι να εκτελούν τα νόμιμα καθήκοντά τους. Τα εντέλεστα είναι παράνομα, τονίζει το μέλος της Τριμελούς Επιτροπής του Βενιζελίου, Γιώργος Κωστάκης. Τα εντέλεστα αυτά τα οποία δίδονται, καταρχάς είναι παράνομα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν συζητάμε για έκτακτες ανάγκες. Συζητάμε για πάγιες ανάγκες ενός νοσοκομείου, το οποίο δεν λειτουργεί πια δυστυχώς, το νοσοκομείο του Ρεθύμνου, και καλούνται τα υπόλοιπα νοσοκομεία να στελεχώσουν για πάγιες ανάγκες, το τονίζω αυτό. Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο και στελέχη του κόμματος βρέθηκαν το πρωί στο Βενιζέλιο προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις, κάνοντας λόγο για πρόχειρες λύσεις αλλά και για απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Η υγεία στην Κρήτη δυστυχώς είναι ένας μεγάλος ασθενής και παραμένει ασθενής και η κατάσταση ολοένα επιδεινώνεται. Λίγο πριν την καρατόμηση του Βενιζελίου Νοσοκομείου ήμουν εδώ, τότε που ο κόσμος και οι ιατροί φώναζαν και ανησυχούσαν για την κατάσταση αυτή του Βενιζελίου. Μιλάμε ανοιχτά, τα προβλήματα είναι υπαρκτά, η πρόσβαση των πολιτών στη δημόσια υγεία είναι για μας πολύ σημαντική. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, διεκδικούμε και απαιτούμε. Σήμερα υπογράφηκε από ό,τι πληροφορηθήκαμε η σύμβαση με τους ιδιώτες γιατρούς, έτσι ώστε να λυθεί πρόχειρα και εμβαλωματικά θα έλεγα, το πρόβλημα των χειρουργείων για το επόμενο τρίμηνο. Όπως ενημερωθήκαμε και όπως βεβαίως γνωρίζαμε εκ των προτέρων, μετά από αυτό το τρίμηνο δεν γνωρίζουμε το μέλλον. Πρέπει να κατανοήσουμε. Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Βενιζέλιο είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει μια συνολική απαξίωση στο σύστημα. Το ΠΑΣΟΚ θα αντιταχθεί σε αυτήν την πολιτική, η οποία ουσιαστικά οδηγεί στην υποβάθμιση και εν τέλει στην ιδιωτικοποίηση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Θα θέλαμε και πάλι να τονίσουμε ότι με ανησυχία παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα και δυστυχώς δεν διαβλέπουμε το πλάνο το οποίο θα οδηγήσει στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων. Τα εντέλεσθε σαφώς και δεν αποτελούν λύση, αλλά διαιώνιση του προβλήματος και εφόσον συνεχιστούν, προβλέπουμε ότι θα αποδιοργανώσουν σύντομα τη λειτουργία και των υπόλοιπων παθολογικών κλινικών.